Από μισθωτούς και συνταξιούχους δηλώθηκαν φέτος στην εφορία τα 61 από τα 84,2 δις ευρώ περίπου, το 72% των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν πέρυσι, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν μόλις 11,9 δις ευρώ και πλήρωσαν φόρους 1,9 δις ευρώ με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προκύπτει από την επεξεργασία 6,6 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το τρέχον έτος. Οι μισθωτοί δήλωσαν 35,6 δις ευρώ και οι συνταξιούχοι επιπλέον 25,4 δις ευρώ. Ο μέσος μισθωτός στην Ελλάδα πληρώνει μεγαλύτερο φόρο ετησίως στο κράτος από το 85% των ελεύθερων επαγγελματιών που δηλώνουν εισοδήματα αμιγώς από ένα ελεύθερο επάγγελμα. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η πρώτη αναφορά. Ξεκινήσανε στη συνέχεια να έρχονται διάφορα ενημερωτικά σημειώματα από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, δίνοντας ακριβώς τα στοιχεία της ΑΔΕ για το τι γίνεται για τους αυτοαπασχολούμενους, για το τι πληρώνουν και όλα τα υπόλοιπα. Αναλυτικά στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία. Ξεκινήσαμε να βλεπόμαστε μεταξύ μας, να δούμε τι ποιος γιατί. Έπεσε εκείνη η είδηση του «εγώ δηλώνω την φοροδιαφυγή, δεν μου κόβει κάποιος απόδειξη και έχω και ένα μπόνους». Και φτάσαμε στην επιστολή που στέλνει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ομοχανίων στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τους βουλευτές επίσης της Κρήτης, και στην οποία αναφέρει: «Αξιότιμοι κύριοι Πρωθυπουργέ, Υπουργέ, Βουλευτές, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να αναρτηθεί προς διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αφορά ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και με το οποίο η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φοροδιαφύγης. Με λύπη παρατηρούμε ασυνέπειες στις δηλώσεις σας το 19 και το 23 αναφορικά με τη μη προσθήκη νέων φόρων για τους επαγγελματίες και την κοινωνία γενικότερα, αλλά και ένα πισωγύρισμα 30 χρόνων με την καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα». Μεταξύ άλλων, αυτά στην επιστολή. Ναι, αλλά ήρθε στο χθες ο Κωστής Χατζηδάκης και λέει: «Κοιτάξτε, οι στόχοι της μείωσης της φοροδιαφυγής είναι δύο. Ο ένας στόχος μάλλον είναι να στηριχθεί η κοινωνική πολιτική, η αύξηση των δαπανών για την υγεία και την υγεία που στηρίζεται βασικά στις παρεμβάσεις του φορολογικού νομοσχεδίου, και στο τέλος της διαδρομής ο τελικός στόχος είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών για όλους στο πλαίσιο ενός πιο δίκαιου και παραγωγικού συστήματος». Αναρωτιέμαι εσείς πώς τα εκλαμβάνετε όλα αυτά σαν επιχειρηματίας, με κύριε Λεκάκη που είσαστε και αντιπρόεδρος της ΜΕΓΕΣΕΒΕ, πώς τα καταγράφετε, τι είναι αυτό το οποίο λέτε? Αλλά για μένα τον πολίτη, έτσι όπως τα λέει ο υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης, σημαίνει ότι εξαιτίας σας εγώ υπομένω και πραγματικά βασανίζομαι πολύ περισσότερο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη. Σαφώς και δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα αναφέρει ο Υπουργός. Σαφώς και η πραγματική φοροδιαφυγή βρίσκεται αλλού και όχι στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Κύριε Αργυράκη, έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα ρεπορτάζ ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι μικροί μεσαίοι επαγγελματίες όλοι τα προηγούμενα 14 χρόνια έχουν στηρίξει πραγματική οικονομία. Και αυτή τη στιγμή έρχεται το Υπουργείο με ένα νέο χαράτσι, τύπου έμφυα, τύπου το ξέχασα τώρα τον όρο αυτόν που έχουν επιβάλει στους μικρούς επαγγελματίες, το φόρο, το χαράτσι που πληρώνουμε κάθε χρόνο, και να κερδίσει 600 εκατομμύρια που με αυτά θα κάνει μια κυβερνητική πολιτική με επιδόματα και με επιδοματική πολιτική. Εμείς το προηγούμενο διάστημα ζητούσαμε να μειωθούν οι έμεση και οι άμεση φόροι, έτσι ώστε να στηριχθεί η πραγματική, πραγματικά η κοινωνία, μειώνοντας το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η κοινωνία θα μπορέσει να στηριχθεί μέσα σε αυτή την ακρίβεια που επέρχεται το τελευταίο χρόνο. Εντάξει, μα σας είχαν απαντήσει πάνω σε αυτό ούτως ή άλλως και είχα πει ότι και η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι αποτυχημένο και σε χώρες της Ευρώπης. Ναι, δεν είναι αποτυχημένο και φαίνεται και σε χώρες όπως είναι η Κύπρος, η οποία μείωσε το ΦΠΑ και λειτουργεί πάρα πολύ καλά σε σχέση με τα επιδόματα. Γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι όποτε ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι θα δώσει ένα επίδομα είτε για το σούπερ μάρκετ, είτε για τα καύσιμα, οι τιμές να εκτοξεύονται είτε στο ράφι είτε στην αντλία.
Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί. Και έρχεται σήμερα και ο Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο Υπουργός Ανάπτυξης να λένε ότι εμείς θα πιάσουμε τις εταιρείες που επιβάλλουν παραπάνω κέρδος στα εμπορεύματα με ψίχουλα επί της ουσίας. Και να επιβάλλουμε ένα φόρο για να φτιάξουμε πιο την υγεία και την παιδεία την οποία την έχουν αφήσει και έχει καταστραφεί τα προηγούμενα χρόνια. Και το ζούμε και εδώ πέρα και σε επίπεδο νομού Ηρακλείου με το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Τώρα να σας πω κύριε Λεκάκη, ο καθένας από εμάς σκέφτεται με βάση την κοινή λογική το εξής. Είναι αδύνατο να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Αλλά ρε παιδί μου, κάντε αυτό που πρέπει να κάνεις, κάνε το μέτρο που πρέπει να κάνεις, χωρίς να βάζεις τον ένα να τσακώνεται μαζί με τον άλλο. Δηλαδή πρέπει να δείχνω εγώ τον Μπάμπη το Λεκάκη και ο Μπάμπης ο Λεκάκης να δείχνει εμένα, ναι, γιατί έτσι θα επιβληθεί το μέτρο καλύτερα και εγώ θα κατηγοράω εσάς για φοροφυγά και εσείς εμένα για φοροφυγά και εκεί θα το κλείσουμε το θέμα. Νομίζω κυρία Δουγκεράκη ότι ο ίδιος ο Υπουργός έχει πει και τα έχει πει αυτά τα πράγματα και η ίδια η κυβέρνηση επικαλείται αυτά τα πράγματα να θέψει το ένα κομμάτι της κοινωνίας απέναντι στο άλλο προκειμένου να μετριάσει τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο κόλαφος για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, οι οποίοι σε μεγάλη τους πλειοψηφία θα αναγκαστεί να βάλει λουκέτο. Τα προηγούμενα χρόνια, κυρία Γεράκη, εμείς δεχτήκαμε πάρα πολλά πράγματα. Μέσα στην οικονομική κρίση, σαν επαγγελματίες, με μηδέν αφορολόγητο, δεν υπάρχει αφορολόγητο στους επαγγελματίες, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Και ας μας πει ποιος μισθωτός πληρώνει με τα 10.000 που παρουσιάζει σήμερα, πληρώνει φόρο. Οι περισσότεροι των επαγγελματιών αυτών. Και δεν είναι μόνο το αφορολόγητο, είναι 100% προκαταβολή φόρου προκειμένου να στηρίξουμε τα οικονομικά της κυβέρνησης και τα ταμεία για να υπάρχουν οι παροχές στους πολίτες. Και σαφώς και τα δεχτήκαμε και σαφώς και αφήσαμε να γίνουν αυτά τα πράγματα προκειμένου να στηρίξουμε τη χώρα μας, η οποία ήταν στο χείλος της κατάρρευσης. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε σήμερα ότι θα βάλουμε ένα τεκμήριο στους επαγγελματίες ετεροχρονισμένο σε εφαρμογές. Έτσι έχουν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια. Αν θυμάμαι, τη δεκαετία του 90 εφαρμόστηκε το τεκμήριο προς τους επαγγελματίες. Και να σήμερα, μέσα στο 2023, που η τεχνολογία τρέχει, ότι δεν μπορούμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή στη χώρα είναι περίπου γύρω στα 30 με 35 δισεκατομμύρια. Με 400 εκατομμύρια ευρώ που θα εισπράξει. Θα είναι κέρδος για την κυβέρνηση. Και ούτε βέβαια αυτή την ώρα λέμε ότι δεν πρέπει να παταχτεί η φοροδιαφυγή ή δεν ισχυρίζεστε αυτό και εσείς. Ποτέ. Το υγιές εμπόριο από τη δική σας την πλευρά για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Βεβαίως κυρία Ντουγεράκη, εμείς δεν επικαλούμαστε αυτό και βεβαίως θέλουμε να παταχτεί η φοροδιαφυγή, να παταχτεί η πραγματική φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή που υπάρχει σε αυτούς που δεν έχουν αφημί, που δεν έχουν έδρα. Και συνεχίζουν και δουλεύουν εις βάρος σε εμάς με αθέμητο ανταγωνισμό. Και δημιουργούν τα τεράστια προβλήματα σε εμάς, οι οποίοι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα κόστη που έχει σήμερα να πληρώσει μια επιχείρηση και ένας επαγγελματίας. Αυτό το λέτε πολλάκι στην πλειοψηφία σας. Ας δουν τα επαγγέλματα χωρίς αφημί. Γιατί εμείς έχουμε και αφημί και έδρα και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μας ελέγξει το κράτος. Και ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρία Δουγεράκη, 400.000 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή χρωστάνε στα φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία. Τι νομίζετε ότι θα επέλθει με αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει από την πλευρά της κυβέρνησης? Θα μπει λουκέτο σε ένα μεγάλο κομμάτι των μικρών επαγγελματιών, οι οποίοι επαγγελματίες αυτοί το κάνουν σαν πρόσθετη εργασία επί της ουσίας. Είναι ένα πρόσθετο εισόδημα στα νοικοκυριά τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα στην ακρίβεια που υπάρχει. Γι' αυτό και παρουσιάζουν αυτά τα κέρδη. Μπορεί ίσως να μην είναι και πραγματικά, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν χρωστούν στα ασφαλιστικά και τα προλογικά ταμεία, με ποιο τρόπο θα μπορέσουν πάντως, να τα εξέλθουν σε ένα αλήθεια, νέο φόρο. Προσέξτε τώρα, κύριε Λεκάκη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις, οι οποίες έρχονται από το παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι επιδεινώθηκαν τα πράγματα με την οικονομική κρίση. Πήγαμε στην πανδημία, μπήκαμε στην ενεργειακή κρίση. Είναι πραγματικά ένας φαύλος κύκλος. Και αν δεν βρεθεί μία συνολική φόρμουλα σε όλα αυτά, λένε αυτοί από την αγορά, οι οποίοι πολλές φορές μου μιλάνε για αυτά τα θέματα, και αν δεν βρεθεί η σωστή ροή των πραγμάτων και βάσει προτάσεων που έχουν κατατεθεί και είναι κοστολογημένες και από εσάς, από όλα τα θεσμικά όργανα του εμπορικού και του επαγγελματοβιοχνητικού κόσμου, τότε τα πράγματα δεν θα είναι και πάρα πολύ εύκολα. Θα φαίνονται σαν να είναι αποσπασματικά μέτρα. Μα δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δυστυχώς δεν μας ακούν.
Γιατί όπως αναφέρατε, εμείς έχουμε και προτάσεις, και τεκμηριωμένες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιαχτεί το, πραγματικά το οικονομικό κλίμα της χώρας μας. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σε αναρτήσεις στο τελευταίο διάστημα, ακούσουμε. Συγκεκριμένη τράπεζα ανέφερε, γράφει ότι παρουσιάζει κέρδη φέτος 740 εκατομμύρια, κύριε Αυγεράκη, με μηδέν φόρο. Μηδέν φόρο. 740 εκατομμύρια κέρδη δεν τα παρουσιάζει καμία επιχείρηση στη χώρα μας. Μάλιστα. Και έχουν μηδενικό φόρο και ερχόμαστε σήμερα να φορολογήσουμε αυτούς που έχουν και παρουσιάζουν κέρδη 10 και 20 και 30 χιλιάδες ευρώ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλο το σύστημα είναι λάθος και νομίζω ότι στο τέλος αυτό θα το πληρώσει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο υπουργός με όλα αυτά που θα επέρθουν το επόμενο διάστημα και τι θα γίνει. Καλά, και θα πρέπει να μου πείτε τι εννοείτε εσείς από τη δική σας την πλευρά, γιατί ετοιμάζεστε να πάτε στο επόμενο βήμα σας, τουλάχιστον μέσα από τα θεσμικά σας όργανα, με τις δικές σας τις δράσεις, κινητοποιήσεις κλπ. Αλλά ο κύριος Χατζηδάκης επιμένει και λέει σε συνέντευξή του, είναι άλλο η στήριξη της επιχειρηματικότητας, άλλο η κάλυψη της παράνομης δραστηριότητας. Ξέρω ότι στεναχωρώ ανθρώπους και δεν είναι εύκολο, αλλά ας μην ιδεολογικοποιούμε τη φοροδιαφυγή. Εμείς, σας είπα και πριν, δεν συμφωνούμε με τη φοροδιαφυγή και κανείς δεν συμφωνεί. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική και δίκαιη φορολόγηση στη χώρα, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Και το λέω με πολύ εμφατικό λόγο, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με 24% ΦΠΑ να μην υπάρχει φοροδιαφυγή στη χώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί. Ακόμα και οι καταναλωτές οι ίδιοι δεν μπορούν να πληρώσουν το 24%. Είναι υψηλή η έμεση φορολογία που υπάρχει και από εκεί υπάρχουν και τα πλεονάσματα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, και μπορεί και δίνει τα βοηθήματα αυτά που δίνει. Και καλώς τα δίνει τα βοηθήματα, δεν διαφωνεί κανείς, αλλά θα πρέπει να γίνει πραγματικά και ουσιαστικά, έτσι ώστε να στηριχθούν όλοι και όχι μόνο οι λίγοι. Και αυτό είναι το πραγματικό. Κύριε Λεκάκη, τι κάνετε παρακάτω, πώς προχωράτε παρακάτω, και είναι το τελευταίο που ρωτώ, γιατί με πιέζει και ο χρόνος. Αύριο το πρωί, κυρία Δουγεράκη, έχουμε μια έκτακτη σύσκεψη στη ΓΕΣΕΒΕ για το θέμα αυτό, για να δώσουμε τις επόμενες κινήσεις. Σε επικοινωνία που έχω σχεδόν με την πλειοψηφία των προέδρων σε όλη την Ελλάδα των Ομοσπονδιών, είναι όλοι έτοιμοι για να προχωρήσουμε σε ό,τι του ζητείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε την πληροφορία. Έκτακτη σύσκεψη αύριο το πρωί στη ΓΕΣΕΒΕ. Εκεί θα αποφασίσετε πώς θα προχωρήσετε, τι θα κάνετε παρακάτω σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται για εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.